Τσάντερς on the roll. Τσάντερς. Τώρα στον Κανοτίδη. Κανοτίδης που βγάζει αυτή την παλιά. Η μπάλα περνάει το πλασέ σου, την μπάλα στα δίκτυα. Είναι ο Τσάνκαρης που χρήζεται σκόρερ. Είναι ο Τσάνκαρης αυτός που πετυχαίνει το χρυσό γκολ που πιθανότατα να είναι αυτό που θα οριστικοποιήσει και την παραμονή της Έλσιν κατηγορία. Στο 13ο λεπτό και περίπου 10.000 φίλαθλοι, Λαρισαίοι φίλαθλοι που έχουν κατακλείσει το Αλκαζάρ, ξεσπούν σε τρελούς πανηγυρισμούς. Ο ύμνος της ΑΕΛ ακούγεται από τα μεγάφωνα. Η ΑΕΛ φτάνει στο χρυσό γκολ που της δίνει το προβάδισμα στο σκορ και τις ελπίδες ότι θα χτίσει πλέον από εδώ και πέρα ένα καλύτερο μέλλον. Και μένουν να φτάσουν κοντά και οι συμπαίκτες του να τον στηρίξουν. Ζαρκάδας που έχει κλειστεί στη γωνία του κόρνερ. Δεν κατάφερε όμως και να το κερδίσει. Οι παίκτες της νίκης έχουν την ευκαιρία να διώξουν τώρα την μπάλα. Και ο κύριος Γκούντα σφυρίζει τη λήξη του σημερινού αγώνα. Και το τελευταίο σφύριγμά του για σήμερα βρίσκει τους φιλάθλους να εισβάλλουν στην κυριολεκσία μέσα στον αγωνιστικό χώρο, προκειμένου να πανηγυρίσουν με ανακούφιση πάνω απ' όλα την παραμονή της ομάδας τους στην κατηγορία. Μια περιπετειώδης χρονιά φτάνει επιτέλους στο τέλος της για την ομάδα της Λάρισας. Η νίκη Βόλου ήρθε στη Λάρισα χωρίς το άγχος των βαθμών. Είχε εξασφαλίσει εδώ και πολύ νωρίς την παραμονή της στην κατηγορία. Επιχείρησε να κυνηγήσει την άνοδο, δεν το πέτυχε. Της αξίζουν πάντως συγχαρητήρια γι' αυτό και μόνο για το ότι πάλεψε να ανέβει κατηγορία. Για τη Λάρισα η χρονιά κάθε άλλο παρά ευχάριστη ήταν. Έπρεπε να τελειώσει το πρωτάθλημα για να πούν οι Λαρισαίοι ότι η ΑΕΛ επιτέλους σώθηκε.